Ο Κύριος να ευλογεί. Τον ευχαριστούμε για όλα. Τον ευχαριστούμε που παρόλο την κούραση από τις δουλειές μας, από τις υποχρεώσεις μας, μας έφερε εδώ πέρα. Μας έλκυσε με την αγάπη Του, έβγαλε κάθε εμπόδιο και μας έφερε στον οίκο Του για να ακούσουμε τι έχει να μας πει δια Πνεύματος Αγίου. Να προσεύχεστε, αδελφοί, να μην μιλήσει άνθρωπος, αλλά να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Να καλύψει εμένα και τον αδελφό τον Μαουρίτσιο με το αίμα Του και να μας κρύψει πίσω από το Σταυρό του Γολγοθά. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας. 1032, προς Γαλάτας επιστολή είναι, στο κεφάλαιο ε, εδάφιο 16. 1032, επιστολή προς Γαλάτας, εδάφιο 16, στο ε κεφάλαιο. Δόξα στο Θεό. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπείρει την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος. Το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται πως άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά εάν οδηγήσετε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έκθρες, έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες, Βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αμήν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ήμασταν νεκροί για τις παραβάσεις μας, για τις αμαρτίες μας, αλλά πλούσιος όν ο Θεός, γιατί πολλήν αυτού αγάπη μας αγάπησε, μας έλκυσε με την αγάπη Του και μας ζωοποίησε μετά του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε σωσμένοι και αυτό δεν είναι από μας. Θεού το δώρο, δια της πίστεως, για να μην καυχηθείς ότι σώθηκα από τα έργα μου. Ήμουν καλό παιδί στον κόσμο και σώθηκα. Ήμουν μελετηρός, άκουγα το Λόγο του Θεού από τη μητέρα μου και σώθηκα. Ή ήμουν σπουδαγμένος, σπούδασα θεολογία, λέω κάποιος, παραδείγματος χάρη, και αυτό ο Θεός με έσωσε. Όχι. Κατά χάριν είμαι σε σωσμένη. Δια της πίστεως. Και Θεού το δώρο είναι αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας άνοιξε τα μάτια, ήμασταν τυφλοί και μας άνοιξε τα μάτια όπως ένα παιδί γεννιέται και ανοίγει τα μάτια του, βλέπει για πρώτη φορά το φως, κλαίει και χαίρονται οι γιατροί, χαίρονται οι συγγενείς, όπως και εμείς χαρήκαμε όταν γεννήθηκε η Φραντζέσκα. Χαρήκαμε πάρα πολύ, η πεθερά μου έλεγε «Δικό μας είναι αυτό το παιδί, Γιάννη», έλεγε στο πεθερό μου. «Δικό μας είναι». Και έκλαιγε και κλαίγαν και οι συγγενείς. Και εγώ ένιωθα ο πιο τυχερός μπαμπάς στο γιασό. Έβλεπα τους άλλους πατεράδες και γονείς με τα μωρά και έλεγα εγώ, ένιωθα ότι είμαι ο πιο τυχερός. Έτσι είναι και στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Τον αναγεννάει ο Χριστός, του ανοίγει τα μάτια και ανοίγει το στόμα του και κράζει. «Ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου έπραξα. Μετανοώ. Θέλω να σε ακολουθήσω, Κύριε. Θέλω να πάρω απόφαση θανάτου και να σε ακολουθήσω». Και έτσι ο Κύριος μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Βαπτιστήκαμε ενίδατοι. Αφήσαμε την παλιά μας ζωή. Θάψαμε τον παλιό μας άνθρωπο. Και έμειναν οι αμαρτίες μέσα στο νερό και πήγαν στα βάθη των θαλασσών. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέμε έτσι για να ωραιοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά έτσι λέει η Γραφή. Και ευχαριστούμε τον Θεό και είμαστε εδώ σήμερα. Μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, μας έκανε ναούς Θεού, από εκεί που ήμασταν ναός ειδώλων, γιατί φιλοξενούσαμε άλλους θεούς μέσα μας, μας κατέστησε ναούς του Πνεύματος του Αγίου και μέσα μας κατοικεί ο Θεός. Τώρα όμως το θέμα είναι το εξής. Μας έσωσε, είμαστε του Κυρίου, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε στην Εκκλησία και πάμε για τον ουρανό. Αυτό ήταν όμως.
Όχι. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που θέλει να μας πει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να περπατάω κατά το Πνεύμα. Και θα δούμε τι σημαίνει περπατάω κατά το Πνεύμα και ποια είναι τα έργα της σαρκός. Είναι τόσο σημαντικό να περπατάω κατά το Πνεύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε σε πόλεμο. Και αν δεν έχουμε καταλάβει σαν Εκκλησία και πρώτα απ' όλα σαν άτομα ότι είμαστε σε πόλεμο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και με ποιον είμαστε σε πόλεμο? Πρώτα απ' όλα είμαστε όχι με τον διάβολο, με τον εαυτό μας, την καρδιά μας, τη σάρκα μας και τον διάβολο που μας φαίνει τα ερεθίσματα μέσα από τον κόσμο καθώς είναι Θεός του κόσμου τούτου. Ερεθίσματα τα οποία, εάν δεν περπατάμε κατά το Πνεύμα, τότε μας προσανατολίζουν. Πηγαίνουμε αριστερά-δεξιά, μας σέρνουν προς τα πίσω, οι επιθυμίες της σαρκός, δεν περπατάμε, αντί να πετάμε, μένουμε κάτω. Δεν βλέπουμε πια δια της πίστεως, αλλά δια της όψεως. Δεν βλέπουμε πίσω από το βουνό που είναι ο Χριστός, αλλά βλέπουμε μόνο το βουνό, το πρόβλημα δηλαδή. Και αυτό τώρα το Πνεύμα το Άγιο σήμερα θέλει να μας πει, μάλλον να μας τονίσει πόσο σημαντικό είναι να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Γιατί παρακάτω λέει ότι το Πνεύμα, η σάρξ μάλλον επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται πως άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να πάτετε, να μην πάτετε. Γιατί γίνεται αυτό? Καταρχάς, να καταλάβουμε ότι μέχρι να γίνει αρπαγή, αυτή θα είναι μια μάχη. Δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Άλλα θέλει το Πνεύμα και άλλα θέλει η σάρκα. Η σάρκα θέλει τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο, το θέλημα του δηλαδή, και το Πνεύμα το Άγιο θέλει αντίθετα από αυτά που επιθυμεί η σάρκα. Α, εγώ θα έχουμε, παράδειγμα σου χάρη, θα έχουμε μόνο Κυριακή. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που καθημέραν ενέμενον ομοθυμαδών εν το ιερό. Εγώ γιατί να έχουμε μόνο Κυριακή, ας πούμε, ή μόνο Πέμπτη? Και όχι μόνο έχουμε την Κυριακή, αλλά και έχουμε στις 12, παραδείγμα σου χάρη, λέω. Και πόσο χαίρομαι όταν βλέπω αδελφούς την Κυριακή, έχουμε εγώ στις 10:30, ας πούμε, που κανονικά πρέπει να είμαστε πιο νωρίς. Και βλέπω ήδη αδελφούς να δοξάζουν τον Θεό. Και χαίρομαι και λέω, αυτούς θα τους ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός. Γιατί αγιάζουν τον εαυτό τους δια του Πνεύματος του Αγίου, τους αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε όταν μετά κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού, θα είναι έτοιμοι να ακούσουν. Δεν θα κοιτάνε αριστερά-δεξιά και θα συζητάνε την ώρα του κηρύγματος, αλλά θα είναι σε απευθεία σύνδεση με τον ουρανό. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Να ερχόμαστε νωρίτερα στην Εκκλησία και να προσευχόμαστε. Όμως τώρα το θέμα είναι, τι θέλει το Πνεύμα? Το Πνεύμα θέλει να είμαστε κάθε μέρα. Όπως ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι και εμείς. Δεν λέω αν υπάρχει δουλειά ή κάποια υποχρέωση, κάτι ιατρικό, κάποια ασθένεια. Αλλά εάν είναι στο χέρι μας, μην μένουμε πίσω. Ενώ αρχίσαμε με το Πνεύμα στην αρχή, τώρα τελειώνουμε με τη σάρκα? Όχι. Γι' αυτό και πρέπει να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Και τι σημαίνει να περπατάω κατά το Πνεύμα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσευχή μας, το ταμείο μας, είναι το θυσιαστήριο της Παλιάς Διαθήκης. Εάν δεν βλέπω το ταμείο μου, που το ταμείο της Καινής Διαθήκης είναι το θυσιαστήριο, εάν δεν το βλέπω σαν τόπος συνάντησης με τον Κύριο, αν δεν το βλέπω σαν ένα θυσιαστήριο αγαπημένων προσώπων, αγαπημένων πραγμάτων, αγαπημένων επιθυμιών και εν τέλει επιθυμίες της σαρκός, τα οποία με απομακρύνουν από το Θεό και με οδηγούν στο σκοτάδι, τότε δεν έχω καταλάβει το νόημα, το πνευματικό περπάτημα τι σημαίνει. Δεν έχω καταλάβει.
Εάν δηλαδή βλέπω το ταμείο μου σαν ένας τόπος με τον οποίο μόνο θα ζητάω τα αιτήματά μου, Κύριε, πάντρεψέ με. Κύριε, βοήθησέ με στις εξετάσεις. Κύριε, ανέλαβε τη δουλειά μου. Κύριε, τους γονείς μου. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Όχι, αδελφοί. Μα δεν θα τα ζητά αυτά. Εννοείται. Ζητείτε και θέλετε λάβει, αιτείτε. Το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά πρώτον ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θα σας προσθεθούν. Αν δηλαδή δεν έχω μάθει να έχω πνευματικό περπάτημα με το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει προσευχή. Αν δεν πηγαίνω στο ταμείο μου για να συναντήσω το Κύριο και να συνομιλήσω μαζί Του, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Όπως γονάτισα θα σηκώνομαι. Αλλά αν πηγαίνω για να συναντήσω τον Κύριο, θα γονατίζω και θα σηκώνομαι άλλος άνθρωπος. Και το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή τι θα κάνει? Πρώτα απ' όλα, προσεύχομαι με ξένες γλώσσες μέσα στο ταμείο μου και μέσα στις ξένες γλώσσες, γιατί τι γίνεται όταν γλωσσολαλούμε? Οικετεύει το Πνεύμα το Άγιον κατά Θεόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπως ακριβώς θέλει ο Θεός, επειδή εμείς το τι να προσευχηθούν καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε. Αλλά μόνο το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Οικετεύει υπέρ ημών κατά Θεόν. Τι τιμή είναι αυτό, ε? Προσεύχεται, προσεύχεται, προσεύχεται και κάποια δεδομένη στιγμή θα σηκωθεί τι? Αναλάβεται, λέει, τη μάχαιρα του Πνεύματος. Θα σηκωθεί η μάχαιρα του Πνεύματος. Που τι είναι? Ο Λόγος του Θεού. Εκεί που γλωσσολαλώ, θα μου βγει λόγος στα ελληνικά ή σε όποια γλώσσα καταλαβαίνω. Και να ζητάμε, αδελφοί, στο ταμείο μας να μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο στα ελληνικά. Δεν είναι μόνο για κάποιους. Όλους θέλει ο Θεός να μας μιλάει. Αμήν. Θα σηκωθεί ένας λόγος. Μη φοβάσαι. Εκεί που είχες φόβο. Χακ με τη μάχαιρα ο φόβος. Αλλά όλα αυτά δια της πίστεως. Αν δεν το πιστεύω, δεν θα γίνει τίποτα. Έχω θλίψει. Μη φοβάσαι, εγώ θα σε ευλογήσω. Μου μίλησε ο Θεός, θα με ευλογήσει. Δόξα, Κύριε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έχω προετοιμαστεί. Μη προχωράς. Μα το βλέπω, είναι ωραίο. Μη προχωράς. Θα κινδυνεύσεις. Αμήν, Κύριε. Τι σημαίνει αυτό? Διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε δεν θα εκπληρούν την επιθυμία της σαρκός. Αλλά αν ζω κατά τη σάρκα, τι θα γίνει? Μέλετε να αποθάνετε. Μέλω να αποθάνω. Να πεθάνω. Μέλετε. Δεν θα πεθάνεις τώρα και πνευματικός, εννοούμε. Μέλετε να αποθάνετε. Αν δεν πάρουμε απόφαση να περπατάμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, αν δεν μάθω να έχω επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο και να με καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε μέλετε να αποθάνετε. Γιατί θα δώσω τόπο στη σάρκα. Και όπως είπε ο προφήτης ο Ιωάννης στους μαθητές του για τον Χριστό, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δεν να ελαττώνομαι. Ούτως πρέπει να γίνει, να αυξάνεται ο Χριστός μέσα μας και να ελαττώνεται η σάρκα. Γιατί αν ελαττώνεται ο Χριστός μέσα μου, και αυτό θα γίνει αν περπατάω κατά τη σάρκα και δεν με ρημνάω και δεν φροντίζω να έχω επαφή με το Θεό, ώστε ο Θεός να με καθαρίζει και να κόβει το τίμιο από το αχρίο και να μένω με αχρίο και να γεμίζω και να γεμίζω και να γεμίζω με κόσμο και κόσμο και κόσμο, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι μέλλον να πεθάνω. Ας δούμε όμως ποια είναι τα έργα της σαρκός. Λέει φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός και λέει φανερά για να μην μπερδευόμαστε τι είναι σαρκικό και τι δεν είναι σαρκικό. Τα οποία λέει είναι μοιχεία πορνεία, παραδείγματος χάρη. Να πούμε βασικά πρώτα αυτά. Η πορνεία τι είναι? Είναι η σαρκική συνέβρεση με τον οποιονδήποτε ή την οποιονδήποτε χωρίς να είναι ο Θεός παρόν, δηλαδή εκτός γάμου. Αυτό είναι η πορνεία. Και η μοιχεία, το οποίο περιέχει και την πορνεία μέσα, είναι να είμαι εγώ που είμαι παντρεμένος και να ξεφτυλίσω τη Μαρία απαντώντας την με άλλη ή αντίστροφα.
Ακαθαρσία. Πάσης φύσεως, βρώμικες και διεστραμμένες πράξεις. Η ακαθαρσία. Ασέλγεια. Ακολασία προς απόλαυση ειδονής. Ειδωλολατρία. Εδώ είναι πρόβλημα. Εγώ δεν έχω εικόνες. Εγώ τι, αναγεννημένοι είμαστε του Χριστού. Τι εικόνες. Στο σπίτι μου δεν έχω καμία εικόνα, ούτε μεγάλη ούτε μικρή. Ούτε σταυρό, σαβουδάκια και τέτοια φορά. Ναι, αλλά τι φιλοξενώμαι στην καρδιά μου. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώς εκεί, εδώ για τον εαυτό μου, ας πούμε. Μήπως λατρεύω κάτι πάνω από το Θεό. Μήπως έχω αφιερώσει το χρόνο μου παραπάνω σε κάτι αντί να το αφιερώσω στο Θεό. Στο Θεό αφήνω 5 λεπτά και σε αυτό το πράγμα αφήνω 24 ώρες. Γίνεται. Να προσευχηθούμε και λίγο και μετά ξανά τα ίδια. Τι είναι αυτό? Πρόσωπο, μπασκετμπολίστας και τον έχω ψηλά, ποδοσφαιριστής και τον έχω σε αφίσα, τραγουδιστής, ηθοποιός, στάρ, κατάσταση, γυναίκα μου, το παιδί μου, έναν εργάτη. Εγώ χωρίς αυτόν τον εργάτη δεν μπορώ. Μόνο αυτόν θέλω. Μόνο σε αυτόν θα μιλάω. Μα ο εργάτης πέθανε για σένα. Μήπως αυτός σταυρώθηκε για σένα. Εγώ αυτόν μόνο ακούω. Και οι άλλοι εργάτες τι είναι? Είδωλο. Αυτή τη δουλειά μου. Βάζω πάνω απ' όλα τη δουλειά. Γι' αυτό δεν έχουμε εκκλησία. Ναι, αλλά γιατί διάλεξες τρίτη δουλειά, δεύτερη δουλειά, ξέρω. Δεν με ερημνάει ο Χριστός για σένα. Όχι, αδελφοί. Οτιδήποτε μπορεί να είναι και το χρήμα, είδωλο. Μόνο τα λεφτά σκέφτομαι. Και τον Θεό τον έχω στην άκρη. Ειδωλολατρία. Τι λέει παρακάτω? Φαρμακεία. Πάσης φύσεως, μαγείες. Έκθρες. Έκθρες. Ποιος θα υπηρεσκήσει εναντίον του άλλου και ποιος θα φάει τον άλλον. Δύο στρατόπεδα. Γίνεται αυτό? Άμα δεν περπατάω κατά το πνεύμα, μπορεί να συμβεί αυτό. Έριδες. Τσακωμοί και διεκδικήσεις και ποιος θα επικρατήσει. Ζηλοτυπίες. Να στεναχωριέμαι εγώ που τα κατάφερες εσύ, που σε ευλόγησε ο Θεός, και να στεναχωριέμαι εγώ. Γιατί στεναχωριέσαι? Ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Δεν θα σε ευλογήσει και σένα. Θυμή. Να είμαι μονίμως στη πρίζα, στη τσίτα που λένε. Γεια σου Μανώλη. Τι γεια σου Μανώλη, δεν βλέπεις εδώ? Συγγνώμη, γιατί κάνεις έτσι? Τι έπαθες, με πάτησες και στο πόδι. Πού είναι οι σκούπες, πού είναι τα φαράσια, πού είναι οι σφουγγαρίστες? Και φωνάζω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο έργο της καθαριότητας? Λέω παράδειγμα. Θυμή. Μάχες. Να μάχομαι ενετίως, δηλαδή χωρίς λόγο και με λόγο. Πω, παιδιά, προσέξτε τώρα, έχετε ο Μανώλης. Τι κάνεις Μανώλη? Καλά, και είμαι σφιγμένος. Καλά είμαι. Εσύ καλά? Καλά. Όχι, ευτυχώς, έφυγε ο Μανώλης. Πω, την κλειτώσαμε. Ναι, μου λέτε εσείς. Όχι, τι θυμήθηκε. Εσύ γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο? Και αρχίζουμε και τσακωνόμαστε. Είπα, εξηγέμε συνέχεια. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί αυτό? Τσακωμού συνέχεια. Πάμε στην κοινωνία, εκεί που ξεκινάμε καλά, τσακώνομαι μετά. Δεν υπάρχει αδελφός με τον οποίο δεν θα έχω τσακωθεί. Γιατί? Διχοστασίες. Άλλο και αυτό. Να συμμετέχω σε εκκλησιαστικές διαιρέσεις, φέρνοντας άλλες διδασκαλίες. Και εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδελφοί. Πολύ προσοχή. Έχω μια διαφορετική γνώμη εγώ, κάτι που δεν βλέπω καλά. Κάτατε για τον εαυτό σου και συζήτατε με τους δούλους του Θεού. Υπάρχει ο ποιμένας, υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, υπάρχει και σε μελέτη τη τρίτη με τον αδελφό το Χάρη. Μη γέννητο να πιάνω εγώ τώρα αδελφούς και να τους λέω τι πιστεύω εγώ. Αυτό που λέει εδώ κάτω, Μαρία, Κυριακούλα,
Και εσείς παιδιά, ελάτε εδώ να σας πω, εννοεί αυτό. Α, εγώ το ξέρω αλλιώς. Και ο αδερφός το έχει κηρύξει έτσι και έχω ακούσει. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει. Αυτό σημαίνει. Όντως. Α, όντως. Και να προσπαθώ να τους πείσω κιόλας. Δεν φοβάμαι το Θεό. Δηλαδή προσπαθώ να παρασύρω ψυχές για τους οποίους ο Χριστός πέθανε. Δεν φοβάμαι το Θεό. Και να μην ακούω κιόλας όταν με πιάνουν οι δούλοι του Θεού. Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή είμαι πιο έμπειρος εγώ. Να ταπεινωθούμε, να ταπεινωθώ για να βγω χάρη από το Θεό. Δεν το κατάλαβα αυτό, αδελφέ, καλά. Τι εννοεί, εγώ έτσι το βλέπω. Και αν δεν το καταλαβαίνω πάλι, προσεύχομαι και ο Θεός θα μου φανερώσει. Διχοστασίες, αιρέσεις, πλάνες και ψεύτικες διδασκαλίες που με οδηγούν μακριά από το Θεό. Φθόνη. Να χαλιέμαι. Και να μην μπορώ να κοιμάμαι. Να μην αντέχω που ο Θεός σε ευλόγησε και είσαι ευτυχισμένος. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω, δεν μπορώ, δεν θα ξανάρθω εκκλησία. Μα γιατί, δεν μπορώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Να ευλογήσω ο Θεός τον αδελφό τον Πάπη τον Κωστόπουλο, λέω παραδείγματος χάρη. Σιγά και εγώ που περιμένω τόσο καιρό, γιατί να τον ευλογήσει αυτό. Τι το παραπάνω έχει από μένα. Να ευλόγησε και το Φώτη, ευλόγησε και όλους τους ευλόγησε εκτός από μένα. Όχι. Εγώ, να σας πω από προσωπική πείρα, εάν, όχι να φτωνήσω, να ζηλέψω λίγο, όταν έβλεπα ο Θεός να ευλογεί κάποιον, αυτό που με βοηθούσε σαν ασπίδα ήταν ότι ο Θεός δεν είναι ποσοπολίπτης. Και όπως ευλόγησε τον άλλον, θα ευλογήσει και εμένα. Και ξαφνικά αναζωπυρωνόμουνα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πεπαρτάμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Να πιστεύουμε ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Δεν μας λέει όπως λένε οι άνθρωποι, έλα θα σου αγοράσω και σένα αυτό και το λέει απλά για να την παρηγορήσει. Ό,τι λέει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Ιδίως αν μας έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο και μας έχει υποσχεθεί κάτι. Μα δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται στην ώρα μου. Στην ώρα του Θεού θα γίνει όμως και θα είναι τέλειο. Φόνη. Έλα τώρα αδελφέ, εμείς δεν σκοτώνουμε. Φόνη, είτε κυριολεκτικός, είτε πνευματικός. Πνευματικός, τι εννοείς, τι εννοώ. Πας ως τις μισή των αδελφών αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Αυτό εννοώ, ο Λόγος του Θεού. Γίνεται κάποιος να μισεί τον αδελφό του. Αν γίνεται, άμα σε πληγώσει λίγο και δεν είσαι στη θέση που πρέπει. Έχω εγώ μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Μισήσω. Να χαλάστηκε η καρδιά μου τελείως. Ήταν πριν 13 χρόνια, υπήρχε μια αδελφή, η οποία μου μίλησε πολύ απότομα. Πολύ απότομα. Μετά την εκκλησία κιόλας. Και εγώ λέω, όπα, τώρα θα της πω εγώ. Γιατί, εντάξει, καταλάβει και αυτή ποιον έχει να κάνει. Αρχίζω λέω εγώ, λέει αυτή, λέω εγώ, λέει αυτή, λέω εγώ, λέει αυτή, ου. Και έγινε το κεφάλι μου καζάνι. Αντί να ταπεινωθώ, έσκασα. Και πήγα στο σπίτι και Μαρία τι πράγματα είναι αυτά και είναι αυτή η αδελφή και βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο και τόσα χρόνια στην εκκλησία και τι πράγματα είναι αυτά, τι ήταν μικρότερη μου αυτή. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Είχα σκάσει η Μαρία προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Και άμα της έλεγα και αυτό, έπρεπε να της πω και εκείνο, έπρεπε να της πω και το άλλο, γιατί δεν της το είπα αυτό, και αυτό και το ένα και το άλλο. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν, να κοιμηθώ, ξάπλωσα, η Μαρία κοιμότανε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στη φωγίναγα όλη την ώρα, έβγαζα καπνούς από τα αυτιά. Στη φωγίναγα, ουφ, και να της έκανα εκείνο, να της έκανα το άλλο. Και ο Θεός να μη συγχωρήσει που το λέω, αλλά να καταλάβουμε πόσο αληθινός είναι ο λόγος του. Γέμισε η καρδιά μου μίσος. Σκεφτόμουν τα χειρότερα για αυτήν. Να τις έχω, να και καμία και το κουτουλιά και αυτό, αν είναι δυνατόν. Ούτε αγόρι να ήταν. Και μια έτσι. Και όσο τα σκεφτόμουν, η σάκα μου αγαλόταν. Αχ, να το έκανες. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να σηκωθώ, αφού δεν κοιμήθηκα. Ξημέρωσε, εγώ πλήρης αποκαμωμένος. Κουρασμένος από τις σκέψεις. Γιατί τι λέει η Γραφή,
Όσης σπαίνει στην εαυτού σάρκα, θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, δυστυχία, θλίψη, απαγοήτευση, τίποτα. Και λέω, δεν αντέχω άλλο, θα πάω στο Χριστό, αυτό που λέμε το θυσιαστήριο. Κύριε, γονατίζω με πίστη ότι το Πνεύμα το Άγιο κάτι θα μου πει. Πατέρα Αράνιο, είναι το ονόματι του Χριστού. Πες μου ό,τι θέλεις, αλλά βοήθησέ με, γιατί δεν μπορώ. Έχω σκάσει. Ό,τι θες. Πες μου ό,τι θες και εγώ θα το κάνω. Και παίρνει το αφού πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, παίρνει το στόμα μου το Πνεύμα το Άγιο. Και τι μου λέει. Αγάπησε την αδελφή σου, γιατί εγώ σου τη χάρισα. Μόλις μου το είπε αυτό, αδελφή, ευλογήθηκα τόσο πολύ. Γέμισε η καρδιά μου με χαρά, χάρηκα πάρα πολύ, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Και τι είναι αυτό? Η αγάπη του Θεού είναι εγχυμένη εν τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, πώς να βγει η χαρά αυτή? Μένει θα μένει. Αφού δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, πώς να αγαπήσω τον αδελφό μου? Εύκολα στα λόγια θα πεις, ναι, για του Πνεύματος όμως. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα, ελάτε σε μένα. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας βοηθήσω. Μάθετε να περπατάτε πνευματικά. Μάθετε στο ταμείο σας, όχι να ζητάτε τα επίγεια που θα σας τα δώσω και να τα ζητάτε, αλλά φροντίστε πρώτα απ' όλα να έχετε επαφή μαζί μου, ώστε να σηκωθεί η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου και εγώ να σας ελευθερώσω, να σας δώσω νίκη. Μετά με πήρε η αδελφή, δεν πρόλαβα εγώ να τη ζητήσω συγγνώμη. Με πήρε, μου ζήτησε συγγνώμη. Της είπα κι εγώ, δεν πειράζει, κι εγώ. Έβαλε τα κλάματα. Λέω, Χριστέ μου, τι κάνεις? Αυτά κάνει ο Θεός, ενώνει. Ενώ ο διάβολος τι κάνει? Χωρίζει. Να, δεν βλέπεις τι κάνει, δεν βλέπεις, σου μίλησε, δεν βλέπεις. Επειδή υπάρχουν αυτά τα δεν βλέπεις, γι' αυτό χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, για να βλέπουμε όπως ο Θεός. Φώνει μέθες, μεθύσια και οτιδήποτε μας φαίνει εφροσύνη, δηλαδή χαρά, και μας απομακρύνει από το Θεό, και όλα αυτά μέσα από ανθρωποποιητά υποκατάστατα. Μη γέννητο να μεθάμε εμείς χριστιανοί, έτσι. Αλλά λέω, μπορεί να συμβεί και αυτό. Μη γέννητο. Εμείς τη χαρά θέλουμε να την παίρνουμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Όχι μέσα από ανθρωποποιητά υποκατάστατα, είτε είναι ποτά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, το οποίο με φαίνει πνευματικά σε μια μέθη. Και μετά σηκώνομαι μπροστά από το οτιδήποτε, το οποίο με ζάλισε και με οδήγησε στο σκοτάδι και δεν μπορώ να ακούσω κήρυμα. Με αποτέλεσμα να μιλάω με τον διπλανό μου, γιατί δεν μπορώ να επικεντρωθώ. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να γονατίσω, με αποτέλεσμα να βαριέμαι, να ακούω το Λόγο του Θεού, γιατί έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Στοιχεία του κόσμου. Μέθες και κόμες. Άσε μια γλέντια, ασωτεία, πνευματική ασωτεία. Κάθομαι και δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Περπατάω κατά τη σάρκα, δεν περπατάω κατά το πνεύμα. Δεν λογαριάζω κανέναν, και που τα λένε και που τα κάνω, τι έχω δει, τίποτα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι αδελφοί, ό,τι θέλει ο Χριστός θα κάνουμε. Εάν έχουμε πάρει απόφαση θανάτου, είμαστε ελεύθεροι βέβαια αν δεν θέλουμε, αλλά ο Χριστός μας θέλει κοντά Του. Εμείς που αφήσαμε τον κόσμο, θα πάμε πάλι στον κόσμο? Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό το οποίο εμείς απολαμβάνουμε με τη χάρη του Θεού, ότι είναι μια μεγάλη ευλογία? Να είναι γραμμένο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Να αγχωνόμαστε και όταν πηγαίνουμε στο ταμείο ο Θεός να μας παρηγορεί. Είναι λίγο αυτό? Βλέπω στη δουλειά μου άνθρωποι να αγχώνονται. Και παίρνουν και πιο πολλά λεφτά από μένα, γιατί είμαι σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και εκεί καταλαβαίνετε. Και παίρνουν πιο πολλά λεφτά από μένα και είναι δυστυχισμένοι.
Πώς γίνεται αυτό, ανθρωπίνος λέω έτσι. Αλλά εμάς είναι, η χαρά μας είναι ο Χριστός. Χαίρομαι που όταν θα φύγω από τη δουλειά, θα πάω στο σπίτι μου, θα φύγουμε στην εκκλησία. Αυτή είναι η ζωή μας. Ότι με του Χριστού θα συναντήσω το Κύριο στο ταμείο μας, θα διαβάσω το Λόγο του Θεού, θα με αγιάσει, θα με ενισχύσει. Μην το παίρνεις αψήφιστα αυτό. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το εισιτήριο που έχουμε. Και τελειώνοντας, να πω ότι τα τι αυτά πράττοντες, Βασιλεία Θεού δεν θέλω να σε κληρονομήσει, εάν περπατάμε κατά τη σάρκα. Άρα τι μας συμφέρει, να πηγαίνουμε στο ταμείο μας, στο θυσιαστήριο, όπου εκεί ο Κύριος θα κάνει όλη τη δουλειά. Εκεί ο Κύριος θα μας βοηθήσει να μην εκπληρούμε την επιθυμία της σαρκός. Και αν πέσουμε, γιατί θα ξαναπέσουμε, ο Κύριος θα μας σηκώνει. Πότε? Όταν πάω στο θυσιαστήριο. Και όχι να πάω, Κύριε συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου. Όχι, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Γιατί αν δεν φροντίζω να πληρώνω με Πνεύμα Άγιο, τότε θα έρθει απογάβνωσης. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν τα λέω αυτά μόνο για σας και για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα τα λέω, γιατί ξέρω πόσο ελλειπής είμαι και τα ξέρει το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και τα λέει πρώτα για μένα και ύστερα για όλους μας. Ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας ενισχύσει. Αμήν.